Τα μικρά σας από το καλημέρα σας, Μαρία. Καλημέρα σας, Αντίνα, στις Δημοκρατές. Σας βρήκαμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες στην αρχή, ναι. Για να ξεκινήσουμε να μπούμε στην κουβέντα. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μας κάνατε να καλέσουμε να έχουμε εδώ 20 άτομα από την ομάδα των εθελοντών του Πανοράματος. Ήθελα να πω το εξής: το Πανόραμα έχει ως στόχο να φέρει τους φοιτητές πιο κοντά στον επιχειρηματικό χώρο, να στηρίξει τις επαγγελματικές των επιλογές, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, και το κυριότερο, να προβάλλει την επιχειρηματικότητα ως μια αξία που προάγει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω το εξής: χαρήκαμε όλοι πολύ, πραγματικά, όταν ο Πρωθυπουργός πάει σε μια χώρα και τον τιμάει η χώρα και σηκώνονται όρθιοι όλοι. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και το κυριότερο η νέα γενιά, γιατί παιδιά, η επιχειρηματικότητα πιο πολύ αγγίζει τους νέους. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω σήμερα εδώ να κάνουμε, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και να απαντήσω σε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον Ιορδάνη, τον κύριο Λαδόπουλο, τον οποίο γνωρίζω για πολλά χρόνια, και θέλω να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε να φέρει τους νέους πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα και να συνδέσει τα πανεπιστήμια μας με την έννοια της νεοφυούς επιχειρηματικότητος πριν αυτό καταστεί περίπου αυτονόητο. Η συζήτηση που θα κάνουμε τώρα δεν θα μπορούσε να γίνει με την ίδια άνεση πριν από 10 ή 15 χρόνια. Ο κύριος Λαδόπουλος υπήρξε πρωταγωνιστής όμως σε αυτήν την προσπάθεια και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω, να τον ευχαριστήσω αυτόν, την ομάδα του, και πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά του έχει εμπνεύσει πολλούς νέους να σκεφτούν σοβαρά και να αξιολογήσουν την επιλογή της επιχειρηματικότητας, και γι' αυτό του είμαι και εγώ εξαιρετικά υπόχρεος. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι ασχολούμαι με τον τομέα της επιχειρηματικότητας πολύ πριν ασχοληθώ με την πολιτική, όταν γύρισα στην Ελλάδα το 1997, επέλεξα να κάνω μία στροφή στη σειροδρομία μου και να εργαστώ τότε για μία από τις πρώτες εταιρείες Venture Capital στην χώρα. Στη συνέχεια μετακινήθηκα από την Αλφα στην Εθνική, όπου δημιούργησα το πρώτο φαντ τεχνολογίας στην Ελλάδα, την πρώτη επιχειρηματική θερμοκοιτίδα, έννοιες τότε τελείως άγνωστες στην πατρίδα μας, και έχω τώρα την δυνατότητα μέσα από την θέση μου να μπορώ πια να εφαρμόζω πολιτικές στήριξη επιχειρηματικότητας που νομίζω ότι έχουν ένα πραγματικό αποτύπωμα πια στην ελληνική κοινωνία, αν κρίνω τουλάχιστον από τη δυναμική που έχει αποκτήσει το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες πια που έχουν ελληνικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μέσα από τον κόσμο των startups. Οπότε για μένα αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Θέλω να ακούσω τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας, τις προτάσεις σας. Παρακαλώ, ας κάνουμε την κουβέντα όσο πιο χαλαρή γίνεται. Ξέρω ότι μπορεί να έχετε κάποιες ερωτήσεις υπόψη σας, αλλά μην διστάσετε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε περιορισμούς, δεν υπάρχει σε αυτές τις συζητήσεις επίσημο πρωτόκολλο. Είμαι εδώ να απαντήσω σε όποια απορία μπορεί να έχετε. Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται αλλαγές στην οικονομία, ανεργία, χαμηλή μισθή και εξωτερικά ωράρια και γενικότερα επαγγελματική ανασφάλεια κυριαρχούν στην σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι νέοι να υπάρχει μια κρίση στις αξίες όσον αφορά τους νέους. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν,
ως πολιτεία, η οποία συμμερίζεται την ανησυχία αυτή των νέων, αν έχετε κάποιο πλάνο δράσης μέσα στο οποίο οι νέοι θα μπορούν να ανακτήσουν την αυτοεκτίμησή τους, θα έχουν ενεργό δράση στις εξελίξεις και θα μπορούν ξανά να ονειρεύονται. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Πιστεύω ότι οι νέοι της πατρίδας μας έχουν τα τελευταία 12-14 χρόνια ουσιαστικά ζήσει μόνο κρίσεις. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι επώδυνο, τραυματικό και δικαιολογεί έντονα αισθήματα ανασφάλειας, θυμού, αγανάκτησης. Και μπορεί να αισθάνεστε, αναφέρομαι σε όλους σας τη γενιά σας, ότι ουσιαστικά οι προηγούμενες γενιές με τις πολιτικές τους σας έκλεψαν τα όνειρά σας. Έχετε δίκιο σε μεγάλο βαθμό να αποδίδετε ευθύνες σε αυτές τις γενιές που όντως δεν μερίμνησαν ώστε η Ελλάδα να μην χάσει μια δεκαετία. Όμως το ζητούμενο εδώ δεν είναι να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω, κάτι το οποίο δεν είμαστε θέσεις να κάνουμε, αλλά πώς θα διορθώσουμε τις αστοχίες του παρελθόντος και πώς θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Και αυτή είναι και η δικιά μου πρώτη προτεραιότητα όταν σκέφτομαι συνολικά τις πολιτικές μας για τους νέους, οι οποίες πρέπει να ξεκινούν από δύο αφετηρίες. Σπουδές, κατάρτιση, μάλλον όχι κατά ανάγκη σπουδές, εκπαίδευση, κατάρτιση και βέβαια δουλειά. Για μένα η πιο ουσιαστική πολιτική την οποία μπορούμε να κάνουμε για τη νέα γενιά είναι να δημιουργούμε περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Στέκομαι στο καλοπληρωμένες, διότι δεν αρκεί απλά ένας νέος να δουλεύει ένα τετράωρο μερική απασχόληση, να μπορεί τυπικά να εμφανίζεται στα στατιστικά μας ως απασχολούμενο, αλλά στην πράξη να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι μια δουλειά η οποία μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται άνετα, να ονειρεύεται και να οικοδομεί το μέλλον του. Άρα η δημιουργία πολλών νέων καλοπληρωμένων δουλειών έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δουλειών θα έρθουν, θα το συζητήσουμε φαντάζομαι και στη συνέχεια, μέσα από το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν και τρόπους διαφορετικής ανταμοιβής των στελεχών και μεγαλύτερης αίσθησης συμμετοχής σε μια κοινή προσπάθεια. Από εκεί πέρα υπάρχουν και μια σειρά από άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν την νεολαία. Στέκομαι ιδιαίτερα στην ισορροπία μεταξύ της δουλειάς και του ελεύθερου χρόνου, κάτι το οποίο μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Το πώς ο νέος θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια, την υποστήριξη της οικογένειας, τα πρώτα βήματα ή τι σημαίνει για παιδιά της ηλικίας σας να σκέφτεστε σοβαρά να κάνετε οικογένεια και πόσο δύσκολο μπορεί να φαντάζει αυτό, ειδικά μερικές φορές περισσότερο για τις εργαζόμενες γυναίκες. Άρα προγράμματα υποστήριξης της οικογένειας στα πρώτα βήματα δημιουργίας, από το να δίνουμε 2.000 ευρώ για κάθε γέννα και να καλύπτουμε τα πρώτα έξοδα, μέχρι που να έχουμε θεσμούς όπως οι νταντάδες της γειτονιάς για να μπορούμε να βοηθούμε εργαζόμενες μητέρες, να μπορούμε να έχουμε παιδικούς σταθμούς σε μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο το νέο ζευγάρι να σκεφτεί να κάνει το επόμενο βήμα και να κάνει οικογένεια. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε, όσο και αν αυτό είναι δύσκολο, από τους γενικούς αφορισμούς και να ξαναδούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Η χώρα αλλάζει, πιστεύω ότι αλλάζει προς το καλύτερο. Υπάρχει πάλι ένας αέρας αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης ο οποίος πνέει στην χώρα μας. Και οι πρώτοι που θα πρέπει να καβαλήσουν αυτό το κύμα είστε εσείς, είναι η δικιά σας η γενιά. Τολμώ να πω γενιά των παιδιών μου. Εμένα η κόρη μου είναι 25, ο γιος μου είναι 24 και η μικρή μου κόρη είναι 18. Οπότε πάντα προσπαθώ να σκεφτώ μέσα από το πρίσμα αυτής της γενιάς και βέβαια πάντα να σκέφτομαι τα παιδιά εκείνα που δεν είχαν, μπορεί να μην είχαν τις ευκαιρίες που είχαν τα δικά μου τα παιδιά. Γι' αυτό και πιστεύω τόσο πολύ στη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης ως το πιο σημαντικό έτσι, κοινωνικό ανελκυστήρα, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει δυνατότητα σε ένα παιδί, εφόσον δουλέψει σκληρά, να μπει σε ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, να του ανοίξει το δρόμο ώστε να μπορεί να βρει μια καλή δουλειά και μετά να βρει στη συνέχεια τον δρόμο του. Όπως είπατε και εσείς, οι νέοι έχουν περάσει κυρίως κρίσεις και μέσα σε αυτές τις κρίσεις πολλοί έχουν επιλέξει το δρόμο της μετανάστευσης για να αναζητήσουν μια καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερους μισθούς.
Και σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις που πάλι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και γενικότερα υπάρχει μια ανησυχία για τα οικονομικά του καθενός, πάλι νομίζω υπάρχει μια τάση για το φαινόμενο αυτό. Πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε brain gain ουσιαστικά ή τουλάχιστον να σταματήσουμε το brain drain? Η αλήθεια είναι ότι πολλά νέα παιδιά έφυγαν τα χρόνια της κρίσης σε αναζήτηση δουλειών ή σε αναζήτηση καλύτερων δουλειών. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι έφυγαν είχαν δουλειές στην Ελλάδα. Επέλεξαν όμως να φύγουν στο εξωτερικό γιατί μπορεί να πληρωνόντουσαν καλύτερα ή γιατί δεν πίστευαν τελικά ότι η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε καλές δουλειές. Και βέβαια καλύτερα εισοδήματα μετά από τους φόρους και τις εισφορές. Διότι ο ονομαστικός μισθός είναι ένα από τα δεδομένα τα οποία λαμβάνει κανείς υπόψη, αλλά τελικά αυτό το οποίο βλέπετε είναι αυτό το οποίο μένει στην τσέπη του κάθε εργαζόμενου. Γι' αυτό και δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία σε πολιτικές όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο ιδιωτικό τομέα, κάτι που κατεξοχήν ωφελεί εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται στις μεσαίες και στις ανώτερες εισοδηματικές κλίμακες, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Αυτές είναι παρεμβάσεις που τελικά επιτρέπουν στον εργαζόμενο να αποκομίζει μεγαλύτερο μέρος ως διαθέσιμο εισόδημα του ονομαστικού μισθού που πληρώνεται. Έχουμε πια πολιτικές μειωμένης φορολογίας, φορολογικά κίνητρα για νέους οι οποίοι έρχονται στο εξωτερικό, αν έχουν περάσει μια 7 ετία εκτός Ελλάδος, και παραπάνω από 1.000 νέα παιδιά έχουν ήδη αξιοποιήσει αυτό το φορολογικό εργαλείο. Αλλά για μένα το ζήτημα δεν είναι μόνο οι δουλειές. Δουλειές θα δημιουργούμε περισσότερες, είναι η προσδοκία και η πίστη ότι η χώρα μακροπρόθεσμα θα πάει καλά. Και πιστεύω και η ισορροπία, αυτό που είπα πριν, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, το γεγονός ότι στην Ελλάδα, ναι, έχουμε πληθωρισμό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το κόστος ζωής παραμένει πιο χαμηλό από ότι σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το ίδιο ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει πάντα και στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης, οικογένεια, φίλοι, που κάνουν τη ζωή μας εδώ πέρα πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Η Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές, και παρότι η αντιπολίτευση της αρέσει να μου ασκεί κριτική για αυτό, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής και σε έναν κόσμο όπου τα ζητήματα αυτά αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, όπου ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές, οικογένεια, φίλους και ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανείς αλλά και να ζει. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν και είναι τεθειμένοι να γυρίσουν. Αν είσαι, ας πούμε, ένα νέο ζευγάρι, θα κοιτάξεις τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τη στέγη. Η στέγη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί ήδη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση πια στα ενοίκια και αν κάποιος δεν έχει το δικό του σπίτι, ζορίζεται πολύ και το ενοίκιο και το κόστος της στέγης είναι ένα μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και θα είμαστε πολύ τολμηροί στις πολιτικές μας που αφορούν στη στέγη. Αλλά πάνω απ' όλα στέκομαι στην πίστη ότι τελικά η χώρα θα πάει καλά, άρα αξίζει τον κόπο να αφήσω μια καριέρα στο εξωτερικό, να πάρω ενδεχομένως την οικογένειά μου, να γυρίσω πίσω και να ξαναχτίσω την καριέρα μου και τη ζωή μου στην Ελλάδα. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τους νέους, καθώς αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας μας, αν θα μπορούσατε να μας δείτε κάποια από τα σχέδιά σας για να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα, όπως αναφέρετε εξής, για τη στέγη, για την ανεργία και για τους χαμηλούς μισθούς. Να ξεκινήσω το τελευταίο. Χαμηλή μισθή. Είναι χαμηλή μισθή στην Ελλάδα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το ζήτημα των χαμηλών απολαβών. Είναι χαμηλή μισθή διότι κουβαλάμε μία δεκαετία κρίσης. Και τώρα η οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται, αλλά ξεκινάμε από έναν χαμηλό πήχη.
Πώς διορθώνεται αυτό? Πρώτον, με κρατικές παρεμβάσεις όσον αφορά στον κατώτατο μισθό, γιατί εκεί μπορούμε να παρέμβουμε. Είχαμε, νομίζω, το θάρρος να προχωρήσουμε σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι 50 ευρώ το μήνα. Η πρόσθετη αύξηση την οποία δίνουμε από 1η Μαΐου είναι σημαντικό. Για τα παιδιά εκείνα, για τους νέους μας οι οποίοι είναι στον κατώτατο μισθό. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, βελτίωση συνολικά του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο ονομαστικός μισθός έχει σημασία, αλλά τελικά αυτό που σας ενδιαφέρει είναι τι μένει στην τσέπη. Αυτό σημαίνει φορολογία. Σημαίνει εργοδοτικές εισφορές να μένουν τελικά περισσότερα χρήματα στην τσέπη του εργαζόμενου. Και από εκεί πέρα, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει και αυτός με τη σειρά του, οι εργοδότες δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμοστούν. Ακούω συχνά γκρίνια από εργοδότες. Τα ακούτε και εσείς, φαντάζομαι, κύριε καθηγητά. Δεν βρίσκουμε τους εργαζόμενους που θέλουμε. Ναι, αυτό έχει μια βάση, διότι υπάρχει μια αναντιστοιχία δεξιοτήτων από τη μία και ζήτησης από πλευράς εργοδοτών από την άλλη. Η απάντησή μου είναι πληρώστε και περισσότερα. Και αυτό αρχίζει και συμβαίνει. Νομίζω ότι όσοι από εσάς εργάζεστε, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται και αυτοί με την σειρά τους, διότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός παγκόσμιος, τώρα μόνο να πω για ταλέντο. Οι καλά καταρτισμένοι νέοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών εταιριών. Αυτό μπορεί να μην αφορά όλους, αλλά αφορά κάποιους, μπορεί πολλούς από εσάς. Και εκεί και οι ίδιες επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο. Και ότι τελικά η επένδυση στον εργαζόμενο είναι μια επένδυση στην ίδια την εταιρεία. Και βέβαια, όταν μιλάμε συνολικά για απολαβές, ειδικά στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, δεν μιλάμε μόνο για τον ονομαστικό μισθό, μιλάμε και για τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω stock options, μέσω μετοχών, στην ενδεχόμενη υπεραξία την οποία μπορεί να δημιουργήσει η εταιρεία. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Εμείς ήμασταν αυτοί που διευκολύναμε τις εταιρείες να χορηγούν stock options και μειώσαμε σημαντικά τη φορολογία τους. Άμα δείτε την υπεραξία που δημιουργείται από τις πολύ επιτυχημένες εταιρείες ελληνικές, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, οι οποίες κάνουν τον κύκλο, τους μπαίνουν στο χρηματιστήριο ή εξαγοράζονται κάποια στιγμή, οι μεγάλες οικονομικές απολαβές είναι από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι γίνονται συμμέτοχοι στην εταιρεία. Και πιστεύω ότι αυτή την κουλτούρα της συμμετοχικότητας θα πρέπει, κύριε Καθηγητάρχη, να την επεκτείνουμε και σε μεγαλύτερες εταιρείες. Διότι αλλιώς δουλεύει κάποιος, άμα αισθάνεται ότι έχει και αυτός ένα μερίδιο στην εταιρεία, το οποίο είναι μεγαλύτερο απλά από το να παίρνει τον ονομαστικό του μισθό κάθε μήνα. Για τη στέγη τώρα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, διότι είχαμε μια εποχή πολύ χαμηλών ενοικίων, αλλά είναι σαφές πια ότι υπάρχει μια πίεση στα ενοίκια. Αποτέλεσμα μιας αγοράς ακίνητων η οποία αναπτύσσεται. Από τη μία είμαστε ικανοποιημένοι ότι η αγορά ακίνητων αναπτύσσεται. Αν είσαι ιδιοκτήτης ακίνητων, είσαι ευχαριστημένος, διότι η αξία της ακίνητης περιουσίας σου αυξάνεται. Αν όμως είσαι στον οίκη, είσαι πρόβλημα μεγάλο. Άρα εμείς κοιτάμε μια σειρά από επιλογές σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα και αξιοποίησης της αφενός ανεκμετάλλευτης περιουσίας που έχει το δημόσιο. Μπορείς να πάρεις, παραδείγματος χάρη, ένα οικόπεδο. Και στην λογική της παραδοσιακής αντιπαροχής να προσφέρεις σε κάποιον ο οποίος θα έρθει να το αναπτύξει τη δυνατότητα να κρατήσει ο ίδιος ένα κομμάτι της ακίνητης περιουσίας που δημιουργεί και ένα άλλο κομμάτι να το νοικιάζει, να το μισθώνει με ελεγχόμενα ενίκια, τα οποία να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια της αγοράς. Δεύτερη ιδέα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα διαμερισμάτων, τα οποία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή και παντελώς αναξιοποιητά. Ας δώσουμε κίνητρα λοιπόν στους ιδιοκτήτες ή στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες ή στους μελλοντικούς ενοικιαστές αυτά να τα φτιάξουν, να τα εξυγχρονίσουν και να μειώσουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Έτσι ώστε όλα αυτά τα κλειστά διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι ανενεργά, είναι ουσιαστικά κεφάλαιο το οποίο δεν αποδίδει τίποτα και σε κανέναν, ούτε στον ιδιοκτήτη, ούτε στον πιθανό ενοικιαστή, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε αυτό το απόθεμα, το σημαντικό το οποίο υπάρχει, να το εντάξουμε και πάλι στην αγορά ακινήτων. Να δούμε τα ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική στέγη.
που φαίνεται αδιανόητο αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία μπορεί να έχουν δυνατότητα να έχουν χώρο και να μην έχουν βρει τρόπο μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να κατασκευάσουν φτηνή και ανταγωνιστική φοιτητική στέγη. Δεν λέω κατά ανάγκη να είναι δωρεάν, αλλά ξέρετε, όσοι έχετε σπουδάσει εκτός Αθηνών, τι ενίκια μπορούν να ζητάνε. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση με ένα πολύ πιο χαμηλό ενίκιο να μπορεί κανείς να έχει μια αξιοπρεπή φοιτητική στέγη εντός του χώρου του Πανεπιστημίου. Αυτές είναι μόνο κάποιες ιδέες τις οποίες αναπτύσσουμε αυτήν την εποχή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ ακαθόδες πρόβλημα της στέγης και της αύξησης του κόστους διαβίωσης συνολικά. Με δεδομένη την επιτυχία που παρατηρούμε τα τελευταία 5 χρόνια στις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θεωρείτε πως η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί ως ένα τεχνολογικό κέντρο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και να σταθεί πάνω από το απλώς να προσελκύσει digital ομάδες? Γιατί θεωρώ ότι στην πρώτη περίπτωση τα ωφέλη που θα έχουμε ως χώρα θα είναι πολύ πιο μακροχρόνια και επεκτάσιμα. Ο στόχος μας να είναι μέσα στα επόμενα, σε 5 χρόνια από τώρα, το 10% του ΑΕΠ να προέρχεται από αυτό το οποίο αποκαλούμε εν τη ευρία έννοια υψηλή τεχνολογία. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που γίνεται στο οικοσύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων είναι πολύ εντυπωσιακό. Ξεκινάει καταρχάς από μια αλλαγή παραδείγματος. Από την ιδέα και μόνο ότι ο νέος μπορεί να σκεφτεί είτε να φτιάξει δικά του επιχείρηση είτε να συμμετέχει σε ένα νεοφυές επιχειρηματικό σχήμα και ότι αυτή είναι μια εναλλακτική, ελκυστική επιλογή καριέρα σε αντίθεση με αυτό το οποίο θα σκεφτόντουσαν ενδεχομένως τα παιδιά της δικιάς μου γενιάς, όπου απριόρι έλεγες ότι θα πάω να γίνω, ας πούμε, υπάλληλος κάπου ή θα γίνω ελεύθερος επαγγελματίας. Άρα, αν έχουμε αρκετούς νέους οι οποίοι σκέφτονται έτσι, θα υπάρχει η μαγιά των νέων επιχειρηματιών, οι οποίοι θα πάρουν ρίσκα και θα μπορούν να επενδύσουν κατεξοχήν σε κλάδους αιχμής, όπως είναι, η τεχνολογία και η καινοτομία. Δεν ταυτίζονται οι δύο έννοιες πάντα. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ καινοτόμος χωρίς κατά ανάγκη να είναι στο high-tech. Και για μένα το μοντέλο είναι το Ισραήλ. Αυτό το οποίο αποκαλούν Startup Nation και το οποίο έχει δημιουργήσει χιλιάδες εταιρείες που ξεκίνησαν ως νεοφυείς, αλλά σήμερα είναι εξαιρετικά επιτυχημένες και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, νέοι εργαζόμενοι, εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας με εξαιρετικές αμοιβές και με πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης. Αυτό έχει αρχίσει και γίνεται στην χώρα μας. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχουμε πια εταιρείες που είναι μονόκεροι, δηλαδή εταιρείες που έχουν αποτίμηση παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν φάνταζε αυτό πολύ πιθανό πριν από 5 χρόνια. Και η επιτυχία φέρνει επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερες ξένες εταιρείες οι οποίες μπορεί να θέλουν να επενδύσουν, τεχνολογίες που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας, περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, venture capital, το οποίο κοιτάνε την Ελλάδα από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό για να επενδύσουν στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας εταιρείας. Συνέργειες, κλάστερς εταιρείων που η μία τροφοδοτείται, υποστηρίζεται και υποστηρίζει την άλλη. Και αυτό γίνεται όχι μόνο στην Αθήνα, γίνεται και εκτός Αθήνας. Έχουμε, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή μια πολύ ενδιαφέρουσα άνθηση εταιρεών τεχνολογίας στα Γιάννενα. Ποιος θα το περίμενε πριν από 5 χρόνια ότι αυτό θα συνέβαινε? Συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, συμβαίνει στην Κρήτη. Και βέβαια καλύτερη σύνδεση και με τα ερευνητικά μας κέντρα, με τα πανεπιστήμια μας. Αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε τώρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση απελευθερώνει τα πανεπιστήμια να μπορούν να συνδέονται πολύ πιο εύκολα με τις επιχειρήσεις, πάει στεγανά και προκαταλήψεις του παρελθόντος, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς, της πρωτογενούς δουλειάς, της πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να αποτελέσει τη μαγιά για μια επιχειρηματική δραστηριότητα θα αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τη θέση που έχει η τεχνολογία σήμερα στη χώρα μας. Η επιστήμη που επέλεξα να σπουδάσω και να εργάζομαι, η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με άλλες υπερσύγχρονες τεχνολογίες όπως το cloud computing και το διαδίκτυο των πραγμάτων, σηματοδοτούν την 4η βιομηχανική επανάσταση.
και φαίνεται να δίνουν υπεραξία τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε επιχειρησιακό. Ωστόσο, παρατηρείται μια βραδυπορία της Ελλάδας στο ψηφιακό μετασχηματισμό, σε σχέση πάντα με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο λόγος που η χώρα μας δεν επενδύει τόσο σε τεχνολογίες αιχμής και πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό ώστε να συμμετέχουμε πιο ενεργά στο Industry 4.0, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δηλαδή. Έχεις δίκιο να λες ότι αυτά τα ζητήματα για πολύ καιρό δεν μας αφορούσαν. Πιστεύω ότι αυτό αλλάζει πια. Αλλάζει καταρχάς σε κρατικό επίπεδο, γιατί όταν το ίδιο το κράτος εξυγχρονίζεται, στέλνει ένα μήνυμα ότι πιστεύει στην τεχνολογία και ως εργαλείο διευκόλυνσης της επαφής μεταξύ του κράτους και του πολίτη. Η τεχνολογία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να παρέχει καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες τελικά. Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα ήταν η διαδικασία του εμβολιασμού, την οποία τη σχεδιάσαμε από την αρχή end-to-end, ώστε να είναι μια ψηφιακή διαδικασία. Και φυσικά στο project αυτό δούλεψαν κρατικές δομές, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις για να μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας. Άρα, ήδη το κράτος αγκαλιάζει την τεχνολογία, στέλνει ένα μήνυμα σε όλους ότι η τεχνολογία δεν είναι από το μέλλον, είναι το παρόν και αν δεν την αγκαλιάσεις θα σε προσπεράσουν οι υπόλοιποι ως σταματημένοι. Ταυτόχρονα το κράτος είναι και αγοραστής υπηρεσιών τεχνολογίας. Πολλά από τα μεγάλα έργα τα οποία έχουμε βάλει στο RRF είναι έργα τα οποία θα τα εκτελέσουν ελληνικές επιχειρήσεις, θα επενδυθούν ελληνικές εργατόρες στα έργα της τεχνολογίας και είναι σημαντικό το ίδιο το κράτος να μπορεί να αναπτύσσει καινοτόμο τεχνολογία. Εμείς πια έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η όλη πλατφόρμα την οποία έχουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, όλη η τεχνογνωσία πίσω από το gov.gr να είναι εξαγώγημη. Να μπορούμε να είμαστε εμείς πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας για άλλους. Είναι κάτι το οποίο το έκανε η Εστονία πάρα πολύ πετυχημένα. Δεν έφτιαξε απλά τα του οίκου της, ανέπτυξε ένα οικοσύστημα παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας σε άλλες κρατικές δομές εκτός της χώρας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς, διότι πρέπει να σου πω ότι όσοι έρχονται από το εξωτερικό που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα του ψηφιακού εξυγχρονισμού του κράτους, είναι πολύ εντυπωσιασμένοι από την ταχύτητα της πρόοδου μας και νομίζω και από την ευκολία του interface πια το οποίο υπάρχει μεταξύ κράτους, πολίτη και επιχείρησης. Και πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπορούσαμε πολλές από τις πολιτικές μας, δεν θα μπορούσαμε να τις εφαρμόσουμε αν δεν είχαμε τεχνολογία. Πώς κάνεις, ας πούμε, το Fuel Pass, αν δεν έχεις τεχνολογία. Πώς αύριο θα επιστρέψουμε το 60% της πρόσθετης επιβάρυνσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, αν δεν έχεις ένα τεχνολογικό εργαλείο, αν δεν μπορείς να κάνεις σωστές διασταυρώσεις και αν δεν έχεις μια πλατφόρμα, έτσι το λέω, για να μπορούμε να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, στην οποία ο πολίτης θα μπει και εύκολα θα μπορέσει να πάρει από το κράτος αυτή την παροχή την οποία του προσφέρουμε. Οπότε αυτό αφορά το κράτος. Από εκεί πέρα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να επενδύσουν πολύ περισσότερο στην τεχνολογία. Εμείς έχουμε δώσει φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε κάθε επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία να έχει υπεραποσβέσεις, να μπορεί δηλαδή να έχει μια φορολογική, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, αν επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας. Και αυτό προφανώς ισχύει και για τις υπηρεσίες, ισχύει όμως και για τη βιομηχανία και την παραγωγή. Δηλαδή αυτό το οποίο αποκαλούμε Industry 4.0 είναι σήμερα μια πραγματικότητα. Και έχουν υποχρέωση οι ίδιες οι εταιρείες να επενδύσουν στο δικό τους εξυγχρονισμό. Είναι συνθήκη επιβίωσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αλλά η δικιά μου εικόνα που έχω κυρίως από τη μεταποίηση από τη βιομηχανία είναι ότι οι επιχειρήσεις είναι σε καλό δρόμο. Διότι οι επιχειρήσεις οι ελληνικές, επειδή πέρασαν μέσα από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτά τα χρόνια της κρίσης, έχουν επιδείξει πια με μεγάλη προσαρμοστικότητα. Μπαίνει μια νέα γενιά διοικήσεων, οικογενειακές επιχειρήσεις. Βλέπω πάρα πολύ συχνά την επόμενη γενιά, η οποία είναι πολύ καλά μορφωμένα παιδιά, με πολύ ανοιχτά μυαλά και μπαίνουν μέσα σε παραδοσιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην κυριολεξία τις μετασχηματίζουν. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα ακολουθήσει και θα επενδύσει περισσότερο σε αυτές τις απαραίτητες υποδομές. Αλλά βέβαια, το πιο σημαντικό τελικά είναι οι άνθρωποι.
Δηλαδή, έχουμε αρκετό στελεχειακό δυναμικό για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του κράτους και των επιχειρήσεων, καθώς θα αναζητούμε όλο ένα και περισσότερους νέους ανθρώπους με το δικό σου το background. Εκεί έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Πόσο γρήγορα πιστεύετε ότι τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μπορούν να εισάγουν και να απορροφήσουν νέες τεχνολογίες, άρα και κατ' επέκταση να εφαρμοστούν από τους νέους εργαζόμενους που θα βγουν από τα πανεπιστήμια και από τα ΤΕΙ? Παράδειγμα, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων. Είναι αυτό που λέμε πλέον στη γενιά μας outdated. Πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει? Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, αν θέλετε κι εσείς να συνεισφέρετε κάποιες σκέψεις σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ να πω μόνο ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πολλές νησίδες αριστείας. Αλλά υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα ότι τα πανεπιστήμια δεν προσαρμόζονται με την ταχύτητα που απαιτείται σε έναν κόσμο που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει κατευθείαν μέσα από τα ίδια τα πανεπιστήμια, μέσα από τις ηγεσίες τους, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις επιλογές τους, μέσα από το σπάσιμο στεγανών που έβλεπαν στο παρελθόν ότι τα πανεπιστήμια και η αγορά είναι δύο έννοιες τελείως ασύμβατες. Ίσως η δικιά σας γενιά δεν τα θυμάται αυτά, αλλά το έξω οι επιχειρήσεις από τα πανεπιστήμια ήταν ο κανόνας. Αυτό αρχίζει και αλλάζει. Αλλάζει με την ταχύτητα που θέλουμε? Όχι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι όταν δείτε το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά σε μια εβδομάδα, θα δείτε αρκετές καινοτόμες νέες ιδέες που πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλος ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας χρειάζεται πάλι μια επαναξιολόγηση. Διότι είναι λάθος για τη νέα γενιά, για τη γενιά που έρχεται και μετά από εσάς, να παράγουμε άνεργους στοιχειούχους. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία και η αξιολόγηση του κάθε τμήματος, του κάθε προγράμματος σπουδών. Ναι, έχει σημασία και η βάση εισαγωγής την οποία επιβάλαμε, για την οποία ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση με πολιτικό κόστος, αλλά το κάναμε γιατί ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και να μην επιτρέπουμε σε τμήματα τα οποία υπολειτουργούσαν και παρήγαγαν τελικά με πολύ κόπο, αν τελείωναν οι φοιτητές άνεργους στοιχειούχους, να επαναξιολογήσουν τον ρόλο τους και τη σημασία τους. Και βέβαια με τη σειρά μας να επενδύσουμε σε νέες δεξιότητες, για τις οποίες γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Και αυτό βέβαια αφορά τα πανεπιστήμια αυτά καθ' αυτά. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι μετά, το οποίο είναι οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει κάποιος συμπληρωματικά προς το πανεπιστήμιο ή αφού τελειώσει το πανεπιστήμιο. Πώς εκπαιδεύουμε, ας πούμε, πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, να πάρουμε κάποιον ο οποίος έχει ένα βασικό STEM background και να του προσθέσουμε δεξιότητες που εκείνη τη στιγμή ζητάει η αγορά εργασίας. Εκεί έχουμε σημαντικότατους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι προγράμματα πιο ευέλικτα, πιο σύντομα. Η πιστοποίηση είναι απολύτως απαραίτητη. Ο εργοδότης θα θέλει να ξέρει τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο γνωρίζεις για να μπορεί να σε προσλάβει. Αλλά και οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν ρόλο να παίξουν. Γιατί μπορεί οι ίδιες επιχειρήσεις να επιλέξουν να σε εκπαιδεύσουν και να αισθάνονται πιο άνετα να κάνει η επιχείρηση την εκπαίδευση και να πληρώνει την επιχείρηση να σε εκπαιδεύει, από το να πληρώνω κάποιο κέντρο κατάρτισης να κάνει μια δουλειά για την οποία μπορεί η επιχείρηση να μην αισθάνεται τελικά ότι μπορεί να έχει έναν εργαζόμενο με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζεται. Τι λέτε εσείς, κύριε καθηγητά, γι' αυτό? Πολλά κέντρα αριστείες στον ελλαδικό χώρο, πάρα πολλά. Είμαι από την ΑΣΟΕ βέβαια, έτυχε να πάω και στο MIT και στο London Business School, δεν είδα διαφορά στην ποιότητα. Και εμείς έχουμε ένα πολύ βασικό στοιχείο που δεν έχουν τα πανεπιστήμια. Έχουμε πολύ ποιοτικούς νέους. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και κάτι άλλο πολύ βασικό, μην τα περιμένουμε όλα από το πανεπιστήμιο. Θα πρέπει και ο επιχειρηματικός χώρος να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί η συνεχή κατάρτιση δεν ανοίξει το πανεπιστήμιο, ανοίξει τις επιχειρήσεις. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ πολύ με τις επιχειρήσεις, πάρα πολύ, και είχα την εικόνα ότι έδινα πολλές δεξιότητες με τις επαφές αυτές. Νομίζω
το μέλλον του Πανεπιστημίου είναι στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Γιατί εκεί οι επιχειρήσεις ξέρουν τι χρειάζονται σε ό,τι αφορά το σκύλ. Και αυτή την εποχή έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι ο κ. Παλεξόπουλος. Έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση από τον πατέρα του, που ήταν πολύ αφοσιωμένος στην εκπαίδευση. Με στήριξε πάρα πολύ στο έργο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται και είναι τελικά μια επένδυση η οποία επιστρέφει στην επιχείρηση, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά πάλι θα προτιμώ να δώσω περισσότερη ευελιξία και να χρηματοδοτήσω κατάρτιση και εκπαίδευση που θα κάνει μια επιχείρηση για τον εργαζόμενό της, από το να την κάνω ενδεχομένως με κάποιον άλλο τρόπο και μετά να μην είμαι σίγουρος ότι αυτή έχει πιάσει τόπο. Διότι η αλήθεια είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι η κατάρτιση στην Ελλάδα ήταν μια μαύρη τρύπα. Πάρα πολλά χρήματα δαπανήθηκαν, πετάχτηκαν στην κυριολεξία. Κέντρα κατάρτισης προσποιούντουσαν ότι έκανα κατάρτιση. Και οι καταρτιζόμενοι προσποιούντουσαν ότι έπαιρναν γνώσεις. Και τελικά το μόνο που καταλήγαμε είναι να έχουμε ένα μηχανισμό απορρόφησης ευρωπαϊκών χρημάτων, τα οποία πολύ απλά δεν έπιαναν τόπο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό σημαίνει ότι και ο εργαζόμενος ο οποίος καταρτίζεται θα πρέπει να πιστοποιείται και θα πρέπει να περνάει και από εξετάσεις για να μπορεί να εισπράξει τα όποια οικονομικά ωφέλη μιας κατάρτισης. Δεν έχει νόημα εδώ πέρα τώρα να κοροϊδευόμαστε, ούτε υπάρχει πάντα μια. Ένας κουμπαράς ευρωπαϊκός ο οποίος θα πληρώνει για τέτοιου είδους προγράμματα χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε πρακτικό επίπεδο, τι θα προτείνατε σε ένα νέο ή σε μια νέα που θέλει να ξεκινήσει, αλλά και όταν την ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση? Δεδομένου ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι μετρημένα, θα μπορούσε να κατασταθεί δυνατός ένας θεσμός που να στηρίζει τους νέους επιχειρηματίες, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και συμβουλευτικής, κατά την έναρξη και ενδεχομένως και κατά τη συνέχεια της επιχείρησης? Γιατί καλά είναι να ξεκινάς, αλλά είναι σίγουρα σημαντικό και να μπορείς να διατηρείς μια σταθερή πορεία. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και υπάρχουν προγράμματα για νεανική επιχειρηματικότητα και θα υπάρξουν περισσότερα μέσα από το νέο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως μόνο, η αρχική χρηματοδότηση. Για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτό το οποίο λες, ποια είναι τα δίκτυα υποστήριξης πέρα και πάνω από τα κεφάλαια τα οποία μπορεί να χρειάζεται κάποιος. Και εκεί υπάρχουν πια στην Ελλάδα αρκετοί οργανισμοί μη κερδοσκοπικοί, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν μια τέτοιου είδους υποστήριξη και να ενταχθείς ουσιαστικά σε μια ομάδα επιχειρήσεων που να έχουν αρκετά παρεμφερή χαρακτηριστικά, να μπορείς να... ένα δίκτυο υποστήριξης να σε βοηθήσει με κάποιους πελάτες ή κάποιους προμηθευτές εκτός της χώρας, γενικά να σου ανοίξει ορίζοντες, να μπορεί να κάνει κανείς αυτό το mentoring, τη συμβουλευτική που χρειάζεται μια επιχείρηση, να σε βοηθήσει ενδεχομένως με προσέλκυση στελεχών τα οποία μπορεί να λείπουν. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν πολύ, πολύ μεγάλη σημασία, και επειδή έχω συμμετάσχει και εγώ στο παρελθόν σε τέτοιου είδους δίκτυα, έχουν μεγάλη σημασία. Καταρχάς έχουμε το Elevate Greece, το οποίο είναι για πρώτη φορά έχουμε μια πλατφόρμα με κριτήρια που ξέρουμε ποιες είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις που πληρούν κάποια βασικά κριτήρια σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μας βοηθάει, γιατί είναι ένα πρώτο φίλτρο, αν θέλουμε είτε να υποστηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις είτε να δημιουργήσουμε επιμέρους δίκτυα, που να ξέρουμε ποιες είναι. Αλλά στο κομμάτι του mentoring αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, διότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει μια εμπειρία να δουλεύει με τέτοιες επιχειρήσεις μπορεί πολύ εύκολα να δει πιθανές παγίδες που να κρύβονται και να διευκολύνει κάποια νέα επιχείρηση ή κάποια νέα επιχειρηματική ομάδα από το να τις αποφύγει και να δώσει πολύ χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορεί να μεγαλώσει μια επιχείρηση. Βέβαια, η μία συμβουλή που εγώ δίνω πάντα σε νέους επιχειρηματίες έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, ειδικά στα πρώτα στάδια, πρέπει να απορροφά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς σας. Ο δάσκαλός μας στο Πανεπιστήμιο που μας δίδασκε επιχειρηματικότητα μας έλεγε πάντα ότι η επιτυχία είναι 10% έμπνευση και 90% υδρότας. 10% inspiration, 90% perspiration. Θέλει πολύ δουλειά και πολύ προσπάθεια το να στήσεις μια επιχείρηση. Όσο
γιατί μην νομίζεις, γραφειοκρατία υπάρχει παντού, τα εμπόδια είναι πολλά, θα αναγκαστείς να προσαρμόσεις τη στρατηγική σου, οι απογοητεύσεις μπορεί να είναι έντονες στα πρώτα βήματα. Οπότε πρέπει να έχει κανείς και αυτή την κουλτούρα. Και εκεί νομίζω ότι κάποιος μέντορας μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Στο κομμάτι δηλαδή της υποστήριξης, να σε βοηθάει να καταλάβεις ότι αυτό που περνάς δεν το περνάς μόνος σου. Όλη η επιχειρηματική διαδρομή στα πρώτα στάδια έχει πολλές δυσκολίες και αναγκάζεσαι συχνά να αναπροσαρμόζεις τη στρατηγική σου. Στις μέρες μας, πολλοί απασχολούμενοι, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, εργάζονται εξ αποστάσεως σε εταιρείες του εξωτερικού, απολαμβάνοντας τα ωφέλη της ζωής στην πατρίδα τους και καλύτερους σε γενικές γραμμές μισθούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην εργάζονται σε ελληνικές εταιρείες, οπότε να χάνεται το έργο, όχι να χάνεται, αλλά να πάει σε άλλες εταιρείες του εξωτερικού. Και έχουμε ένα έμεσο brain drain, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα έσοδα αναλόγως και τι εισφορές πληρώνουν. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό? Καταρχάς, δεν μπορεί κανείς σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Δεν θα το αντιμετωπίσει κανείς πλήρως. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι σήμερα μπορούμε να δουλεύουμε από οπουδήποτε για οποιονδήποτε. Το πώς φορολογείς αυτόν ο οποίος δουλεύει από την Ελλάδα, αυτό είναι ένα άλλη τάξη πρόβλημα. Όμως, επί της αρχής, μπορείς να ζεις κάπου και να δουλεύεις για κάποιον άλλον. Να δουλεύεις για τον εαυτό σου ή να δουλεύεις για κάποιον άλλον. Μπορεί να γίνει και το ανάποδο όμως. Μπορεί να δεις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να μεταφέρουν δυναμικό στην Ελλάδα από εκεί που δεν το είχαν. Άρα αυτή είναι μια προστιθέμενη αξία, διότι κάποιος μπορεί να δουλεύει για μια μεγάλη εταιρεία στο εξωτερικό, αλλά ζει εδώ, ξοδεύει εδώ, μπορεί να αγοράσει σπίτι εδώ, μπορεί να μετακινηθεί αύριο σε μια δουλειά η οποία να είναι δουλειά που να αφήνει μεγαλύτερο κομμάτι της υπεραξίας του στη χώρα. Από εκεί πέρα, η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι ψηφιακοί νομάδες. Αυτοί τι κάνουν ουσιαστικά? Επιλέγουν περιβάλλον εργασίας. Θα δούνε ζητήματα που έχουν να κάνουν με φορολογία ή εισφορές, αλλά θα δούνε και άλλα ζητήματα τελικά που με καλύπτει η χώρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόσο γρήγορο είναι το διαδίκτυο, πόσο καλή μπορεί να είναι η κάλυψη της κινητής τηλεφωνίας και τελικά το περιβάλλον στο οποίο ζω και εργάζομαι είναι δημιουργικό έτσι ώστε να μπορώ να ζω και να εργάζομαι από την Ελλάδα. Εδώ έχουμε σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Άρα θα πρέπει να δεχτούμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δουλεύουν από την Ελλάδα για το εξωτερικό. Γιατί έτσι απλά δουλεύει ο κόσμος πια, ο διασυνδεμένος κόσμος, αλλά προτιμώ να τους έχω στην Ελλάδα. Διότι αυτοί, ειδικά οι ψηφιακοί ομάδες, είναι πολύ πιο εύκολο αύριο να σκεφτούν να κάνουν, να επενδύσουν στην Ελλάδα, να αναπτύξουν την επιχειρηματική του αστυνομία στην Ελλάδα. Εκεί μπορεί να έρθουν μόνοι, μετά μπορούν να διαπιστώσουν όπου εδώ πέρα μπορούν να κάνουν κάτι μεγαλύτερο. Και φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι ζώντας στην Ελλάδα δαπανούν στην Ελλάδα. Διότι ο τουρίστας έρχεται στην Ελλάδα για μια εβδομάδα. Δαπανά στην Ελλάδα, φεύγει, γυρίζει σπίτι του και ο τουρισμός παραμένει ο πρώτος κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Το να έχουμε ανθρώπους που περνάνε μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου τους στην Ελλάδα μόνο θετικό μπορεί να είναι και είναι κάτι το οποίο το είδατε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ότι έχει ήδη αρχίσει και γίνεται. Και εκεί η πανδημία μας βοήθησε μέσα στα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε. Μας άνοιξε την πόρτα ως χώρα να μπορούμε να προσελκύουμε πολίτες του εξωτερικού οι οποίοι θα θέλουν να εργάζονται από την Ελλάδα. Αύριο μπορούν να γίνουν και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και να έχουμε παραπάνω ακόμα ωφέλη από αυτά που θα είχαμε απλά αν κάποιος εργάζεται στη χώρα του, αλλά φορολογείται στο εξωτερικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει τάση να απομακρύνονται από την ενημέρωση από τα ΜΜΕ, να αμφισβητούνται πολλές φορές οι ίδιοι και οι υπουργοί της κυβέρνησης από την νεολαία και γενικώς να μην υπάρχει διάθεση ενεργοποίησης στο δημόσιο βίο και στα κοινά. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο και αν υπάρχει κάποιο πλάνο προσέγγισης των νέων? Ευχαριστώ. Καταρχάς, νομίζω από τη φύση τους οι νέοι είναι πολύ πιο εύκολο να αμφισβητήσουν την εξουσία από το να συνταχθούν με αυτή. Αυτό είναι κανόνας. Και έτσι νομίζω πρέπει να είναι, αλίμονο αν οι νέοι δεν είναι στην πρώτη γραμμή, να αλλάζουν αυτά που δεν τους αρέσουν. Αλλά η συμμετοχή στα κοινά
είναι προϋπόθεση για να μπορεί να πετύχει κανείς αυτή την αλλαγή. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι νέοι να θεωρήσουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με τα κοινά καθ' οποιοδήποτε τρόπο, επειδή δεν μπορεί η φωνή τους να ακουστεί, δεν μπορούν να κάνουν κάποια. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και έχουμε και εμείς μια μεγάλη ευθύνη να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες σε νέους. Εμείς προσπαθούμε ήδη να το κάνουμε και στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Και πρέπει να πω ότι όσες φορές έχω εμπιστευτεί ανθρώπους που φαινόντουσαν εντός εισαγωγικών με βάση τα παραδοσιακά στερεότυπα, ήταν πολύ νέοι για να κάνουν μια δουλειά με βάση τον παραδοσιακό, τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί ιεραρχίας στην κοινωνία μας, κατά κανόνα έχω δικαιωθεί, αλλά έχουμε και εμείς μια ευθύνη να δώσουμε ευκαιρίες σε περισσότερους νέους ανθρώπους. Διότι σήμερα η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η κοινωνία είναι οργανωμένη με έναν τρόπο ώστε οι νέοι να είναι ο τελευταίος στροχός της αμάξης. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν με ρωτήσεις εμένα ποιο είναι το όραμά μου για την επόμενη τετραετία, ποια θα είναι η πλατφόρμα την οποία θα ήθελα να παρουσιάσω το σχέδιό μου για την επόμενη τετραετία στη χώρα, θα αφορούσε πρώτα και πάνω απ' όλα τους νέους, ώστε να τους ξανακάνουμε πρωταγωνιστές μέσα από πολλές πολιτικές. Κάποιες τις καλύψαμε σήμερα, αλλά δεν είναι προφανώς, δεν ήταν τελείως εξαιρετική η συζήτηση που κάναμε. Και επίσης πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι ο δημόσιος διάλογος πια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι εξαιρετικά περιχαρακωμένος και απίστευτα τοξικός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι ίδιοι οι νέοι να το αναγνωρίζουν. Ειδικά για εσάς, πολλοί από εσάς προέρχεστε από τον χώρο της τεχνολογίας, να αντιληφθούμε πώς δουλεύουν οι αλγόριθμοι των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Ότι οι εταιρείες αυτές έχουν όφελος αν μας σερβίρουν εντός εισαγωγικών περιεχόμενο το οποίο υποστηρίζει τελικά τις θέσεις μας και δεν τις αμφισβητεί. Αν σου σερβίρουν συνέχεια πράγματα τα οποία σου αρέσουν, θα καταλήγεις να έρχεσαι σε επαφή μόνο με ανθρώπους που έχουν ίσες απόψεις με σένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει ως προς τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διότι κινδυνεύουν από ένα εργαλείο ελεύθερης έκφρασης να μετατραπούν σε ένα εργαλείο διχασμού και απόλυτης περιχαράκωσης της κοινωνίας. Και γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία να επαναφέρουμε το δημόσιο διάλογο στα πλαίσια της μιας δημόσιας σφαίρας η οποία ενθαρρύνει την αντιπαράθεση, τη ζωντανή αντιπαράθεση, την έντονη αντιπαράθεση, αλλά δεν καταλήγει σε ύβρι, σε τρόλ, σε bots και στο τελικά να θέλουμε να ακούμε μόνο απόψεις ανθρώπων οι οποίες υποστηρίζουν αυτά τα οποία ήδη πιστεύουμε ότι είναι σωστά. Μπορεί να είναι σωστά, μπορεί και να μην είναι. Άρα το να μαθαίνουμε να εντός αγωγικών, ναι, όχι απλά νέα πράγματα, αλλά το να μαθαίνουμε να ξεμαθαίνουμε πράγματα τα οποία νομίζαμε ότι είναι σωστά, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αρετή την οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να την εμφυσίσουμε ειδικά στις νέες γενιές. Γι' αυτό και μέσα στις ομάδες σας ενθαρρύνω να ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα. Αυτός ο παράξενος μέσα σε μια ομάδα εντός εισαγωγικών, ο οποίος μπορεί να λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Και να λέω τώρα, τι είπε αυτός τώρα. Ακούστε τον με μεγαλύτερη προσοχή, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος τον οποίο έχουμε και εμείς σε αυτό εδώ το τραπέζι, που είναι το τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι το τραπέζι που κάνουμε τις δικές μας εσωτερικές συσκέψεις κάθε μέρα, είναι να καταλήγουμε όλοι να λέμε τα ίδια πράγματα και να πέφτουμε θύματα των προκαταλήψεων και των δικών μας εσωτερικών απόψεων και να μην ενθαρρύνουμε αυτή τη διαφορετικότητα και αυτή την διαφορετική ματρέα, που τελικά είναι και το ίδιο το οξυγόνο της δημοκρατίας μας. Άρα έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε για να πείσουμε τους νέους ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι μια υποχρέωσή τους, αν θέλουν, να αλλάξει ο κόσμος με βάση τις δικές τους απόψεις. Διότι αλλιώς, απλά θα, με το να απέχετε από τα κοινά, απλά θα χωρίσετε σε κάποιους άλλους τη λήψη αποφάσεων που θα σας αφορούν. Διότι αυτές, με τον ένα με τον τόπο, θα λυθούν. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα, να συγχαρώ όλη την προσπάθεια η οποία γίνεται από τον κύριο Λαδόπουλο και την ομάδα του, γιατί ξέρω ότι είναι πολυπληθής και ξέρω ότι έχει πολλούς
πολλούς φαν και ξέρω επίσης ότι έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους. Και νομίζω ότι πολλά νέα παιδιά που μπορεί να μην σκεφτόταν ποτέ την επιχειρηματικότητα ως διέξοδο και τελικά κατέληξαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο και σήμερα είναι επιτυχημένοι, θα θυμούνται εκείνη τη στιγμή που πήραν την απόφαση τελικά να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ και εύχομαι καλή επιτυχία και καλή πρόοδο. Να είστε καλά.